Εγώ πώς γράφω ρε μαλάκα. Όχι ξα. Τι λες τώρα. Καλά τα άστεξα. Πού είσαι. Λοιπόν, βρήκα το intro. Από πού να το πάρω και πού να τα αφήσω. Βρισκόμαστε σήμερα για άλλη μια φορά στο στούντιο Μπερξεύω. Εγώ και ο Παπαπίκος συν κρου. Για να μιλήσουμε για την νέα ταινία του Λάνθιμου. Kinds of Kindness. Ελληνικός τίτλος. Ιστορίες. Ιστορίες καλοσύνης. Kinds of happiness, ξέρεις. Όχι, ξέρω. Kinds of kindness. Ναι, ναι, εντάξει. Θες να μιλήσουμε για την κυκλοφορία της ταινίας. Εντάξει. Κοίτα, εντυπωσιακό μόνο το κομμάτι του ότι βγάζει μια ταινία που πάει τάπα στα Όσκαρ 8 μήνες πριν και ταυτόχρονα λογικά πρέπει να δουλεύει πάνω στην ίδια ταινία που είδαμε τώρα. Ωραία. Ναι, και μεσολάβησαν ας πούμε περίπου 8 μήνες. Ναι. 8 παραμήνες με την κυκλοφορία και ήταν έκπληξη όλη η ανακοίνωση του Kinds of Kindness. Ναι, ναι, εντάξει. Πιστεύω για όλους. Δεν ξέρω αν ήταν τόσο έκπληξη. Για μένα ήταν έκπληξη. Οκ. Εγώ δεν ξέρω. Απλά δεν περίμενα να είναι κάτι τόσο μεγάλο. Περίμενα να είναι κάτι πιο απλό, κάτι να βγάλω έτσι μια ταινία καλοκαιρινή. Μια chill ταινία. Τέλος πάντων, Λάνθιμος και chill ταινία. Εντάξει, οκ. Αλλά ναι, κάτι τέτοιο περίμενα, ρε. Το μόνο fun κομμάτι που είχε η ταινία ήταν που χόρευε η Emma Stone. Ναι, αυτό που είδε στο TikTok. Όλα τα fun είναι τα credits των ταινιών. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι τη βλέπει δεύτερη φορά. Ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι τη βλέπουμε αρκετά μετά από την πρώτη της προβολή. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο έχει σημασία αυτό το πράγμα. Έχει σημασία στην περίπτωση που αν έχουμε διαβάσει reviews τίποτα. Εγώ προσωπικά δεν έχω διαβάσει reviews. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Δεν είχα διαβάσει πλοκή, ήξερα μόνο τη δομή της. Γιατί η δομή είναι ας πούμε μια περίεργη φάση. Μόνο τη δομή της, το κομμάτι του αυτό που θα σου πει το Letterbox, αυτό που θα σου πει το IMDb. Έχουμε ένα cast ουσιαστικά και παίζει σε τρεις διαφορετικές ιστορίες. Ναι. Οπότε αυτό θέλω. Λίγο να πάμε λίγο στη δομή της ταινίας και να ξεκινήσουμε πριν στο zoom. Κατάλαβες. Κατάλαβα. Ότι έχουμε να κάνουμε με ένα έργο. Πάντα πρώτα θα μιλήσουμε χωρίς spoilers. Το οποίο έχει να κάνει με τρεις διαφορετικές ιστορίες. Δηλαδή, τρία short films κολλημένα. Σε μια διάρκεια feature, ας πούμε. Που τα ενώνει το θεματικό τους. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Τα ενώνει ναι, ναι, το θεματικό τους και η ατμόσφαιρα που θέλει να βγάλει. Τα ενώνει χωρίς απαραίτητα να έχει σημασία. Όχι, βασικά. Χωρίς να υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ των ιστοριών. Σύνδεση. Δηλαδή, θεωρώ ότι βλέποντας την ταινία δεν πρέπει να μπει στο κομμάτι του να απευθείας. Δηλαδή, με το που βλέπεις κάτι στη μία και ξεκινάει η άλλη, μην προσπαθείς να μπει. Ναι, όχι. Δεν στο περνάει ούτε η ταινία αυτό. Ναι. Εμένα όμως. Εμένα. Α, αυτό που ενώνει τις ταινίες. Sorry τώρα, να σε διακόψω. Αυτό που ενώνει τις ταινίες είναι ο τίτλος της. Ο τίτλος κάθε ταινιούλας. Αυτό έχει... ήθελα να το σχολιάσω μετά. Μετά ο τίτλος της κάθε μικρής ταινίας. Ναι, 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 κάθε chapter. Κάθε chapter. Short film. Ο τίτλος της ταινίας γενικά. Εμένα μου πρέπει να είναι διάφορος. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει καθόλου. Ναι. Νομίζω είναι... να το σκεφτώ πρέπει να είναι μια πολύ αφηρημένη έννοια. Όχι, εγώ θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ ειρωνικό. Ωραία. Και θα έρθω σε αυτό μετά. Όταν πάμε στα spoilers. Ναι, ωραία. Στην περίπτωση, ας πούμε τώρα που εσύ θες να βγάλεις τρεις ταινίες short film και θες να τις ενώσεις. Εμένα κάτι μου λέει ότι αυτές τις τρεις ταινίες τις σκέφτησαν σαν ολότητα. Κατάλαβες. Οπότε, ναι, όταν μου το δίνεις έτσι το έργο και μου λες ότι περνάμε από τη μία ιστορία στην άλλη έτσι. Ναι. Μπαμ. Δεν την ενώνεις, μην ψάξεις να την ενώσεις, αλλά εγώ υποσυνείδητα ψάχνω ρε μαλάκα. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, κοίτα. Και σε άλλες ταινίες συμβαίνει αυτό. Δομικά μοιάζει πολύ με την ταινία. Με... Ποια ταινία ήταν του Wes Anderson? French Dispatch, αν το λέω σωστά αγγλικά. Mm-hmm. Ναι, δεν το έχω δει. Και αυτό τρεις μικρές ιστορίες. Και όχι σαν κάτι ταινίες ρομαντικής κομμαντή με τον Βαλεντίνο που σου δείχνει τρεις ιστορίες, ξέρω εγώ. Ή Χριστουγεννιάτικες, τρεις ιστορίες. Πάλι μια σύνδεση θέλω να την δω. Εγώ. Να πούμε. Ότι ας πούμε είναι ρε φίλε μια ταινία που είναι Λάνθιμος. Είναι Λάνθιμος. Δηλαδή είναι. Αλλά άμα έχεις μια επαφή με το Λάνθιμο και έχω δει Poor Things. Ωραία. Ναι. Δεν είναι Poor Things. Γιατί το λες αυτό? Δεν είναι Poor Things. Θεωρώ ότι θα σου πω. Εδώ διαφωνώ. Για τις προηγούμενες ταινίες του Λάνθιμου. Ναι. Ναι. Αυτό θέλω να σου πω. Δεν είναι Λάνθιμος όπως τον έμαθε στα πρώτα. Τελευταία, οι ταινίες του είναι πιο πολύ ταινίες. Δηλαδή, άλλο αυτό. Ναι, μπορώ να τη δω με κάποιον και να του πω: ξέρεις τι πήγαινε, δες το Poor Things ή δες το Kinds of Kindness, χωρίς να πει όταν το δει, τι πίπες βλέπεις. Εντάξει, ρε, κοίτα να σου πω κάτι. Ας πούμε, εντάξει, τον Αστακό εσύ δεν τον έχεις δει. Όχι. Εγώ δεν έχω δει την Ευνοούμενη. Ωραία, για να υπάρχει και το background. Ναι, έχω ναι. δει Ευνοούμενη, το Κοινόδοντα, Poor Things και αυτό. Και Kinds of Kindness. Ωραία. Και εσύ έχεις δει Lobster, Κοινόδοντα, Poor Things και Kinds of Kindness.
Ναι. Άρα διαφέρουμε σε μια ταινία. Ναι. Έχει δει ευνοούμενη και έχω δει αστακό. Φαντάζομαι τι δει στο κοινό, τι δει στο. Το Lobster το ίδιο πράγμα είναι. Όχι, όχι, όχι. Τέλος πάντων, δεν θα συζητήσουμε για άλλη. Δεν είναι, όχι, όχι, καμία σχέση. Είναι πολύ, πολύ πιο κοντά στο Poor Things. Μπορεί να κάνουμε, ξέρω εγώ, κάποιο βιντεάκι που θα μιλάμε συνολικά για ταινίες κάποιου σκηνοθέτη ή κάποιο θεματικό. Ή κάποιου είδους. Ναι, ναι, αλλά αυτό το αφήνουμε για κάποια άλλη φορά. Ναι. Απλώς για να υπάρχει ένα background τώρα πάνω περί Λάνθιμου, τι έχουμε δει. Για μένα. Οπα. Αυτό που χαρακτηρίζει το Λάνθιμο, στο δικό μου το μυαλό, ναι, είναι μια αρρώστια στη σκέψη του, όπου προσπαθεί να την αποτυπώσει με ένα πολύ ρεαλιστικό χαρακτήρα. Δηλαδή, προσπαθεί να σου πει ότι αυτό συμβαίνει. Εγώ παίρνω την ιδέα στο universe μου, δηλαδή στο δικό μου σύμπαν. Ναι, ναι, ναι. Οι άνθρωποι είναι έτσι και αυτό γίνεται και κανένας δεν του καίγεται καρφί. Ναι, αυτό κάνει. Και βλέποντας το εσύ αυτό με τα δεδομένα της δικιάς σου κοινωνίας, λες μαλάκα. Ναι, γι' αυτό σου φαίνεται περίεργο. Γιατί ναι, ουσιαστικά ναι. Εντάσσει το δικό του universe στο δικό μας universe και τα προσπαθεί να τα ταυτοποιήσει κάπως. Γι' αυτό σου φαίνεται περίεργο. Okay. Θα σε βάλει σε κανονικές πόλεις. Βγάλει το Poor Things απ' έξω. Κι όμως το θεωρώ πιο γεωμένο από αυτό που είδαμε σήμερα, ας πούμε. Εγώ. Από άποψη ιδεών. Ίσως επειδή όμως είναι έτσι λίγο διαμορφωμένη και η ταινία. Είναι το ότι είναι σε ένα universe το οποίο είναι πάρα πολύ έξτρα, πάρα πολύ. Το Poor Things. Ναι, ναι, ναι. Όλες οι υπόλοιπες ταινίες του είναι τύπου μπορεί να γίνεται αυτό στο δίπλα σπίτι. Ωραία. Ναι, αλλά δεν είναι, αλλά στον, δεν είναι στον κόσμο. Είναι αυτά που βλέπω. Αυτό είναι στο που Λάνθιμο, κατάλαβε. Και επίσης το άλλο που μου αρέσει εμένα. Είναι το χιούμορ. Μ' αρέσει αυτό. Περίεργο χιούμορ, ρε μαλάκα. Έχει μια περιέργεια. Το άβολο το χιούμορ. Ναι, είναι χιούμορ χωρίς punchline. Δηλαδή ναι, ναι, ναι. Είναι χιούμορ με εκφράσεις. Με. Εντάξει, κάποια punchlines υπάρχουν, αλλά με το concept. Μαλάκα, δεν με ψήνει να δω Λάνθιμο. Τώρα ξέρεις τι. Επειδή έχει γίνει λίγο viral και λες, ωραία, είναι στο σινεμά. Είναι Λάνθιμος. Θα πάω να το δούμε. Γιατί είναι σκηνοθέτης, είναι γνωστός. Ναι. Θα πάω να το δω. Άμα κάτσω στο σπίτι να βάλω μια ταινία. Ακόμα και όχι να περάσω το χρόνο μου. Να θέλω να δω ταινία. Δεν θα διαλέξω Λάνθιμο, ρε. Ναι, το ακούω. Εγώ δεν μπορώ, ρε μάλακα. Δεν μπορώ. Το ακούω. Κατάλαβες. Είναι... Και θα ακούσετε τη γνώμη τέτοιου ανθρώπου. Της πλειοψηφίας, μάλακα. Μαζί σου είμαι. Μαζί σου είμαι, ναι. Ναι, εντάξει, το δέχομαι αυτό, ρε. Είναι πολύ. Δηλαδή πρέπει να είσαι πάρα πολύ σε. Πρέπει να θέλεις να δεις Λάνθιμο για να δεις Λάνθιμο. Ναι, ναι, αυτό. Για το Kinds of Kindness. Κάτι παραπάνω χωρίς spoilers. Και κάτι που να μην έχει σχέση με το Λάνθιμο δεν μπορούμε να πούμε. Ναι, είναι, είναι κάτι δικό του, ρε φίλε. Δεν είναι, δηλαδή πρέπει να συζητήσεις για την ταινία αυτή καθ' αυτή. Οπότε πάμε να περάσουμε στα spoilers. Ναι. Ποιος θέλει τώρα να ξεκινήσει? Θέλει να ξεκινήσουμε με τα ωραία ή με τα άσχημα? Όχι, 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 όχι. Γιατί υπήρχαν και ωραία, υπήρχαν και άσχημα. Πώς θες να πιάσουμε το κομμάτι των spoilers, πες μου. Λοιπόν, θέλω να μιλήσουμε και να αναλύσουμε μεταξύ μας για μία ιστορία κάθε φορά. Ωραία, ωραία. Θα πιάσουμε την πρώτη, δεύτερη, τρίτη και στο και τέλος. Και ένα συλλογικό στο τέλος. Θα πούμε τι πιστεύουμε και αν πιστεύουμε ότι αυτές έχουν κάποια σύνδεση ή οτιδήποτε. Ωραία, ωραία. Ωραία. Και μετά κλασικά βαθμολογίες και. Ναι, τα συναφή. Πόσες μέρες μεσολαβούνε από την 8η του 12ου του 23 μέχρι την 21η του 24? Μπορείς να μας το εξηγήσεις αυτό, Λάνθιμε? Είναι σαν το πας για job interview, σου λέει, καλύτερο ξυπλένει τη γκάπ. Πρώτη ιστορία. Ξεκίνα. Πρώτη ιστορία. Ξεκίνα. Ωραία, η πρώτη ιστορία έχει να κάνει με την ελεύθερη βούληση, τους δεσμούς που έχεις εσύ, ας πούμε, με τη ζωή σου. Είναι ένας τύπος τον οποίο ένας τον χειρίζεται στο τι θα κάνει, πού θα πάει, με ποιον θα πάει, με ποια θα πάει, τι θα πιει, τι ώρα θα κοιμηθεί, τι βιβλία θα διαβάζει. Διαβάζει ένα καρένα, ένα τούβλο, μαλάκα. Και δεν το πιάνε στα χέρια μου ποτέ. Του ζητάει, του λέει ότι ξέρεις τι. Και τον βγάζει κερδισμένο, έτσι. Δηλαδή ότι ναι, μεν του λέει θα κάνεις αυτά που σου λέω εγώ, αλλά του έχει δώσει ένα σπιτάκι, μπράβο, καλά το δείχνει. Λεφτά. Του έχει δώσει μια γυναίκα, του έχει δώσει, δώσει κάτι σπασμένες ρακέτες. Και του έχει ζητήσει λοιπόν σε αυτή την ιστορία και έτσι ξεκινάει το ότι, όχι έτσι ξεκινάει, έτσι φτάνει σε λίγο, σε λίγη ώρα, ότι ρε παιδί μου ξέρεις τι, θέλω να πας να τρακάρεις ένα τύπο και να μπεις στο νοσοκομείο. Αυτό ναι, θέλω να κάνω. Ναι. Με τι σκοπούς από πίσω δεν γνωρίζει. Διστάζει. Διστάζει γιατί δεν... θέλει να μπει στο νοσοκομείο ο Πλέμονς. Ναι. Που δεν θυμάμαι το όνομά του. Δεν, έτσι θα μιλάμε. Δεν Φράξη. Υπάρχει τώρα να θυμάμαι τρία ονόματα. Είναι ο Πλέμονς, η Emma Stone και ο Νταφόρε, παιδιά. Ναι. Η Ασιάτισσα, συγγνώμη, δεν ξέρω το όνομά τη. Και η υψηλή, ωραία, ρε μαλέκα. Αυτά, αυτή είναι, εντάξει. Δες μία πώς τη λένε.
Τι πιστεύεις λοιπόν ότι πραγματεύεται η πρώτη ιστορία? Καταρχήν εγώ το βλέπω με το μυαλό πυθίκου. Θέλω να έχει μια αρχή, μια μέση, ένα τέλος. Ωραία. Η πρώτη ιστορία τα είχε. Τα είχε σε ένα βαθμό, ναι. Όταν τελείωσε πήρα κάτι. Ναι. Πήρα ένα story arc για το Plemons. Γιατί ναι, ο Νταφό είναι αυτός που δίνει τα πάντα στο Plemons. Και μετά στη συνέχεια, αφού ο Plemons βλέπει ότι η Stone τελικά πήγε και πήρε τη θέση του, αυτός δεν ήθελε να κάνει το τρακάρισμα. Και αφού είδε την Stone στη θέση του, λέει: εγώ πρέπει να μην γίνει. Καταρχήν, είχε ελευθερωθεί. Εγώ έτσι πιστεύω. Είχε ελευθερωθεί από τα δεσμά του Νταφό και ό,τι έκανε για να ξαναχτίσει τη ζωή του μέσα στο όνομα της ελευθερίας που είχε, έκανε τέτοια πράγματα. Okay. Που σημαίνει ότι ο άλλος τα πρόσφερε όλα κτλ. Αλλά πλέον δεν είχε την ικανότητα να επιλέξει τι κάνω. Δηλαδή, άμα εγώ σου έλεγα ότι τη σούπα θα την τρως πάντα με πιρούνι, μπορεί εσένα να μην σου κόψει το κεφάλι να την φας με κουτάλι ποτέ. Αυτό κρατάω εγώ. Okay. Και ότι μετά πήγε σε ακραίο βαθμό να επιστρέψει στη θέση που ήταν. Γιατί εκεί ένιωθε βολικά, εκεί ένιωθε καλά, κατάλαβες. Okay. Όλο αυτό, σε ακούω να το λες. Εγώ έχω στο δικό μου μυαλό κάτι άλλο. Αλλά ακούγοντας αυτό που λες, μου έρχεσαι ακριβώς αυτό που θεωρώ εγώ. Λοιπόν, Το οποίο είναι. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένας ξεκάθαρος παραλληλισμός στο πώς ένας άνθρωπος, οποιοδήποτε άνθρωπος, που είναι ο Plemons, αντιμετωπίζει τη θρησκεία του. Θρησκεία. Ναι. Ναι. Λοιπόν, η θρησκεία του ορίζει κάποια πράγματα τα οποία με ανιδιοτέλεια πρέπει να ακολουθήσεις. Ναι. Είτε αυτό σου κάνει καλό, είτε αυτό σου κάνει κακό, σου λέει ότι αυτά τα πράγματα. Δεν μ' αγαπάς. Δεν μ' αγαπάς που δεν ακολουθείς αυτά που σου έχω θέσει. Όταν εν τέλει, μετά αφού σε έχω παραμελήσει εγώ σαν θρησκεία, για οποιοδήποτε θρησκεία νομίζω, δεν είναι κάποιος προς τον χριστιανισμό. Νομίζω ότι έχει να κάνει γενικά με τον όρο θρησκεία. Και όταν αρχίζεις και έχεις βούληση, σταματάς να έχεις τη θρησκεία σου. Όταν αρχίζεις και σκέφτεσαι και αποκτάς τη γνώμη σου, τότε αρχίζει η θρησκεία σου και σε παραμελεί. Εγώ αυτό πήρα από την πρώτη ιστορία. Και η επιστροφή στο τέλος. Η επιστροφή στο τέλος είναι γιατί θεωρώ ότι δεν ένιωθε άνετα. Εκτός από... Με το να μην έχει, ας πούμε, μια καθοδήγηση. Ναι. Το ακούω και αυτό είναι το ωραίο, ας πούμε. Σου βγάζει κάτι χαοτικό όταν σταματάει και πέρα να πιστεύει, οπότε ξέρεις, ναι, δεν έχει κάτι να ακολουθήσει, δεν έχει νόημα. Και καταστρέφεται, ας πούμε, και όλο το σπίτι, ναι, όλη η καθημερινότητά του. Στο σενάριο σου τι θέση έχει η Emma Stone? Η ζήλια πιστεύω είναι. Η ζήλια. Ότι ξέρεις τι, κάποιος άλλος παίρνει τη θέση μου και κοίτα. Ή ότι, ωραία, εντάξει, κοίτα. Μπορώ να βγάλω ένα νόημα σε αυτό, ότι και καλά βλέπω έναν άλλο πιστό, ο οποίος δεν έχει τις αμφιβολίες τις δικές μου. Γιατί ρε πούστη, πώς. Και κοίτα πώς το έχει καταφέρει. Ναι, πώς, ας πούμε, αυτός δηλαδή βρίσκει ηρεμία και ειρήνη μέσα στη θρησκεία που εγώ δεν μπορούσα. Ναι. Δεν ξέρω αν απαραίτητα παίρνει αυτό. Να σου γάμψει. Λάθη με μαγκά. Άμα το γράψει έτσι, μπράβο, ρε. Ναι. Γράψε, Σάκη. Λέκα, να σου πω κάτι, είναι η πρώτη φορά που πιάνει να εξηγήσει κάτι εκτός κουτιού και βγάζει νόημα, ρε μαλάκα. Βγάζει νόημα, εντάξει, μπορώ να σου πω κάτι πάνω σε αυτό. Ναι, και για μένα, για να προχωρήσουμε και στο δεύτερο story, αν θέλεις και δεν ναι, θα συμπληρώσεις κάτι. Θα σου πω κάτι. Πες. Για όλες τις ταινίες, αφού έχουμε πει για την πρώτη, είναι πολύ αργά, ρε μαλάκα. Όντως, μου φάνηκε ότι έτρεχε, ρε μαλάκα. Είναι on point, ναι, αλλά ξέρεις τι, κάθε σκηνή έχει ένα point, νιώθω. Ναι. Αλλά θα το πει πολύ αργά, ρε μαλάκα. Εντάξει, δεν το ένιωσα αυτό. Ειδικά και είναι μεγάλη ταινία. Είναι 2 ώρες και 40 ναι, λεπτά. Ναι, είναι μεγάλη ταινία. Κουραστική δεν είναι. Κουραστική. Σε ποια σημεία? Πάει στα σημεία που όταν... ακόμα δεν έχουμε πει, γιατί δεν πήγαμε στο 2 και στο 3, γι' αυτό. Όταν πρώτο ξεκινάει μια ιστορία, ναι, πριν κάνει το peak ναι, η ιστορία, κουράζει πολύ. Ναι. Στη Μαυρομάλα. Στη δίδυμα αδελφή τη. Έτσι ρε. Έτσι. Τι λες ρε μαλάκα. Είναι ίδια. Μα ίδια είναι. Ίδια ρε. Τι. Στην πρώτη ταινία που είναι. Α ναι. Ναι, ίδια αυτή. Αυτή σου λέω. Σαν το ίδιο κάσπι. Ρε αυτή που πηδάει στη πισίνα. Τι είναι ίδια με αυτή με την κτηνίατρο. Ναι ρε. Η ίδια ηθοποιός. Μαλάκα πώς το make-up τι κάνει. Τι κάνω, μα έπαγε και μαντή. Μπράβο, μπράβο που έχετε department τέτοια πάνω στο Hollywood. Και μπορείτε και κάνετε. Εγώ νόμιζα ήταν όντως. Μάγδα, να σε στείλουμε και εσένα να. Πάμε λίγο στη. Καταρχάς να πω εδώ πέρα ότι την πρώτη φορά που πάω και βλέπω την ταινία, η δεύτερη μου άρεσε περισσότερο από τις τρεις. Η δεύτερη είναι η ταινία που έχω τα περισσότερα προβλήματα. Γενικά με τη λογική μου
και την θεωρία μου γύρω από αυτή την ταινία, επειδή την απέκτησα στη δεύτερη φορά που τη βλέπω, η δεύτερη ταινία με χαλάει. Γιατί δεν μου ταιριάζει. Ωραία, περίμενε. Πάρε στη σκητάλη για τη δεύτερη ταινία. Ξεκινά. Ωραία. Σε περίπτωση που κάποιο δεν θυμάται, είναι ρε φίλε αυτό που είναι μπάτσο ο Πλέμοντ και έχει εξαφανιστεί. Όχι, δεν έχει εξαφανιστεί η γυναίκα του. Έχει γίνει λογικά κάποιο ναυάγιο μάλλον. Κάτι τέτοιο καταλαβαίνω εγώ. Και την ψάχνουν και δεν ξέρουν αν ζει οτιδήποτε. Και γενικά τον βλέπει ότι είναι έτσι λίγο. Πώς το λένε. Αρχίζει να χάνει. Τα χάνει. Ναι, τα χάνει. Τα χάνει. Δεν τα χάνει πριν. Μετά τα χάνει. Και ναι, πριν αφού, χάνει. Αφού χάνει. Παιδιά, παιδιά, θα σας εξηγήσω αφού τι. Αφού χάνει. Ρε μαλάκα, η πρώτη σκηνή ναι, είναι που πάει και χαϊδεύει το κλέφτη, ρε μαλάκα. Και το κοιτάει ο άλλος και του λέει. Ωραία. Χαμένα. Λέει ότι μοιάζει. Μοιάζει λέει με τη Λίθ. Μοιάζει. Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, αυτός τα χάνει. Εξ αρχής τα έχει χαμένα εξ αρχής. Ξεκινάει η ταινία με το να τα έχει χαμένα. Ο τύπος είναι delusional, ρε μαλάκα. Είναι όμως, ρε φίλε. Ναι, είναι. Ξάκο, και αυτό θα το συζητήσουμε. Είναι delusional, ωραία. Χτυπάει το τηλέφωνο του και ακούει νερά. Ακούγονται νερά μέσα στο τηλέφωνο. Ακούει τη γυναίκα του να τον παίρνει τηλέφωνο και δεν τον παίρνει κανείς τηλέφωνο. Είναι το μυαλό του μόνιμα σε αυτό το πράγμα. Εμφανίζεται η γυναίκα του και η γυναίκα του δεν υπάρχει ξα. Δεν είναι εκεί μέρα. Γνώμη μου είναι ότι δεν είναι εκεί. Είναι στο μυαλό του, ρε μαλάκ. Είναι στο μυαλό του. Και μάλιστα θεωρώ. Θεωρώ ότι δεν. Και γι' αυτό η ιστορία τελειώνει όπως τελειώνει. Δεν είναι ότι εμφανίζεται, όλα ότι. Βασικά, μαλακίες σου λέω. Υπάρχει. Η γυναίκα του αυτή που επιστρέφει, υπάρχει. Ωραία. Και αυτός έχει την ψευδαίσθηση ότι αυτή δεν είναι η γυναίκα μου. Και έτσι όπως τελειώνει η ταινία, έτσι όπως τελειώνει η συγκεκριμένη ιστορία. Πες το, με σπόλεμο μιλάμε. Ναι. Η άλλη έχει αυτοκτονήσει και τη βλέπει στην πόρτα. Την κάνει να πεθάνει για να ηρεμήσει αυτός μέσα του ότι αυτή, εγώ γλίτωσα από αυτή. Ναι. Αυτό το ψεύτικο το πράγμα που ήρθε στη ζωή μου, εγώ γλίτωσα και πλέον είμαι ξεκάθαρα ντελούλου και ανοίγω την πόρτα στη νέα μου ζωή που είναι η γυναίκα μου, επέστρεψε και πλέον πάω να ζήσω σαν τίμιος ψυχάκιας, ρε φίλε. Και τι αυτή κάνει όλα αυτά που της λέει αυτός. Γιατί θέλει να τον πεις ότι ξέρεις τι, εγώ είμαι εδώ για σένα, ρε φίλε. Εδώ έρχεται η θεωρία μου, Σπύρο. Και τώρα είναι πραγματικότητα, δηλαδή, το κόπτο τα φιλότσου. Ναι, ναι, ναι. Μάγδα, άκου. Ότι η Λίζ μπορεί να είναι το ασυνείδητο του φίλου μας Μπάτσου. Σίγουρα θα έχει να κάνει με τη θρησκεία αν έχουν να κάνουν και άλλες δύο. Απλά εγώ ακόμα δεν έχω βρει το συνδετικό κρίκο. Εγώ. Εκεί βάζει το σενάριο. Θα σου πω τώρα εγώ τη θεωρία μου. Το τελευταίο καιρό παίζουν με τα χρώματα όλοι οι σκηνοθέτες έχοντας κάτι να πούνε. Όχι πάνω στο aesthetics. Και αυτή όταν ήταν στο νησί ήταν ασπρόμαυρο. Stay with me now. Και λέει για ένα όνειρο που είναι ένα νησί αλλά Rick and Morty που είναι ξέρω εγώ τα σκυλιά άνθρωποι και οι άνθρωποι στη θέση των σκυλιών. Λέω εγώ τώρα. Τα σκυλιά δεν επιτρέπει να τρώνε σοκολάτα. Αυτή γυρνάει, τρώει σοκολάτα. Είναι ξέρω εγώ μέσα στις ορμές και σε αυτά. Σαν σκύλος. Είναι. Θέλω να μου κάνεις αυτό, θα το κάνει. Το αφεντικό μου. Το αφεντικό μου είναι το καλύτερο. Πάω, δεν θα μιλάς έτσι για το αφεντικό μου. Κατάλαβες. Okay. Για μένα το μυαλό μου είναι ότι αυτός είναι normal. Αυτή είναι ένα σκύλος ο οποίος ήρθε στη ζωή του, στη μορφή της γυναίκας του. Ναι. Λέγοντας το φωναχτά είναι λίγο περίεργο. Τέλος πάντων. Αυτός αποφασίζει ότι δεν είναι η γυναίκα μου. Πρέπει κάπως να τη σκοτώσω, χωρίς να το κάνω ο ίδιος και να είμαι με τη γυναίκα μου. Και έχοντας πάρει τώρα αυτό εγώ στο μυαλό μου και το έχω κλείσει. Ναι. Το έχω κλειδώσει στο κεφάλι μου εγώ. Και επειδή δεν έδωσε απαντήσεις, δεν προσπάθησε ούτε καν να δώσει ένα τέλος, να δώσει ένα κάτι. Ήταν πολύ στη μεριά του Πλέμοντς. Ρε φίλε μου άφησε αυτή την πικρίλα. Δεν μπορεί το μυαλό μου να σκεφτώ κάτι άλλο. Ναι. Λέω, είχε ωραία aesthetics, παίξαν πολύ καλά. Μπράβο τους. Πάμε στο επόμενο. Ναι, κάπως ναι. Έτσι. Okay. Δεν μπορώ ρε φίλε να το συνδέσω κάπως αλλιώς. Όμως πιθανότητα δεν είναι, γιατί δεν υποστηρίζεται πουθενά αλλού. Πάλι έχει να κάνει όμως με τα αφεντικό ρεξα. Με το ποιος είναι το αφεντικό του, who's your daddy ρε μαλάκα. Αυτή που παρουσιάστηκε η γυναίκα του, αλλά δεν είχε ελεύθερη βούληση, ας πούμε, ναι. Πολύ αδρά. Δεν τη θέλω. Θέλω την κανονική που έχει ελεύθερη βούληση, ρε παιδί μου. Κατάλαβε. Πουτάνα, Γιώργο. Είσαι αντικαπιταλιστική μορφή, ρε φίλε. Κατά των αφεντικών. Δεν θα μου πω σε τέτοια θέματα εγώ. Είναι αλήθεια. Γιατί δεν καταλαβαίνω. Είναι έτσι, ωραίο. Γιατί δεν τα καταλαβαίνω. Αν είναι αντικαπιταλιστική και κατά των αφεντικών. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σκεφτώ εγώ. Θα αρχίσει να βγουν καπνός από τα αυτιά μου και να. Και να σου τραβάω εδώ ένα τέτοιο. Και να κάνεις. Φτάσαμε ξανά. Έχει λόγο μου. Θα πούμε και για το τρίτο. Εντάξει. Και επίσης η γαμημένη λατρεία του με τα ζώα, ρε μαλάκα. Δηλαδή, με τα ζώα. Μαλάκα έχει τρέλα ο άνθρωπος. Έχει τρέλα. Εντάξει, άμα μου τα πεις λίγο με λεπτομέρειες με τα ζώα. Δεν ξέρω. Τρέλα με κάτι άλλο έχει αυτός, αλλά εντάξει. Λοιπόν, πάμε τρίτο.
Πάμε τρία. Ποια ήτανε? Με την αίρεση. Γαμώ τις ιστορίες. Ναι. Γαμώ τα settings. Γαμώ τους ηθοποιούς και τα πάντα όλα πως πάνε. Πολλά ερωτηματικά όμως, ρε φίλε, για την ιστορία. Πάμε. Πολλά ερωτηματικά. Πάμε, δώστα. Δηλαδή, αυτή έχει παρατήσει την κανονική ζωή, η Emma Stone, για να ενταχθεί σε μια αίρεση, η οποία αίρεση λέει ότι όλοι οι άλλοι άνθρωποι είναι εμολυσμένοι με κάτι. Δεν πρέπει να πηγαίνουν με άλλους εκτός της αίρεσης. Μπορεί να είναι και μόνο η αρχηγή της αίρεσης, ο Νταφό με την άλλη. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Σημασία έχει ότι είναι ένας κλειστός κύκλος. Ό,τι επιρροή έχεις από έξω, μολύνεσαι και εσύ φεύγεις και κάνει το παν. Ό,τι περνάει από το χέρι για να ξαναγυρίσει πίσω. Βασική ιστορία αυτή. Δευτερεύον ιστορία ότι ψάχνουν για ένα άνθρωπο on που μπορεί και ανασταίνει. Νεκρούς, το βρίσκει, κάτι γίνεται, τρακέρουνε, πεθαίνει. Τέλος. Ναι. Τι ναι. Τελείως. Τι ναι, ρε. Ξα είναι the definition. Γι' αυτό σου λέω. Of life είναι το τρίτο. Γι' αυτό σου λέω. Πάει. Ένα, τρία, δύο. Ναι, σε σειρά που έτσι σου αρέσουν περισσότερο. Ωραία. Ναι. Το 3 για μένα είναι definition of life. Πάλι έχει να κάνει ξεκάθαρα με θρησκεία. Εσύ το λες αίρεση, εγώ δεν το λέω αίρεση. Εγώ το λέω θρησκεία. Και στο πρώτο την παρουσιάζει πάλι αλλιώς τη θρησκεία. Απλά τυχαίνει να μοιάζει περισσότερο με θρησκεία από ό,τι μοιάζει στην πρώτη ταινία. Και τι κάνεις, ψάχνεις να βρεις τον Μεσσία. Ωραία, κάτι που κάνουν όλες τις θρησκείες. Πάλι ορίζεσαι από τη θρησκεία σου. Πάλι υπάρχει ρατσισμός προς το απ' έξω. Λόγω μολύσματος, λόγω. Ναι, οκ, τα όλα αυτά που έβαλε ωραία για το. Δείχνει πάρα πολύ ωραία. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η σκηνή του πόσο η Emma Stone ουσιαστικά βιάζεται. Αλλά δεν την ενδιαφέρει που βιάζεται. Ναι, οκ. Okay. Στην πραγματικότητα. Την ενδιαφέρει που θα που αυτό κρυθεί, έχει αποτέλεσμα θα κρυθείς από τη θρησκεία της. Το οποίο δείχνει πόσο δύναμη έχει η θρησκεία πάνω σε έναν άνθρωπο. Και θρησκεία βάλε ό,τι θέλεις, ό,τι και να πιστεύεις σε κάτι, ό,τι και να σε ορίζει. Ναι. Το πόσο κολλάς με κάτι το οποίο δεν είσαι εσύ. Ναι, οκ, εντάξει. Μπορεί αυτό να είναι πιο. Αν πας και ένα βήμα παρακάτω, μπορεί να έχει να κάνει και με την ανάγκη γενικώς του ανθρώπου να ανήκει σε μια ομάδα. Ναι. Και με το τι είναι τετεθειμένος να αφήσει εκτός από τα προσωπικά του χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να γίνει μέλος μιας ομάδας, αλλά και μετά σε μεγαλύτερη έκταση και τη μαζοποίηση κάπως. Τη μαζοποίηση εντός της κάστας, εκτός κλπ. Ναι. Γενικά είναι. Ρε φίλε, είχε πολύ ωραία στοιχεία τύπου θέλανε το νερό μόνο από μέσα και γεύονταν, ας πούμε, τον υδρότα και έλεγε είσαι μολυσμένος, δεν είσαι μολυσμένος. Δυστυχώς. Ή σαν να το βγάζα από μυαλό, τους έλεγε δυστυχώς δεν είσαι καλά, ρε φίλε. Μαλακία που το ζητάω αυτό, αλλά ανέπτυξε το λίγο παραπάνω. Ναι. Έχτισε ωραία αίρεση, ρε. Για μένα, σε όλη την ταινία, δύο άνθρωποι είναι χαρούμενοι. Οι πάνω-πάνω ναι και τα ζώα. Μόνο πάνω, αυτοί έχουν. Τι end credits είχε το πρώτο? Έβγαλε τίτλους όταν έμεινε μόνο με τον Νταφό αγκαλιά. Και έλεγε το αρμόνιο. Ναι. Το δεύτερο, έπικο. Έπικο. Ναι, ρε, με το σκύλο. Ναι. Δεν είναι τυχαίο, ρε παιδιά, ότι είναι ο σκύλος. Και βλέπουν και ασπρόμαυρα οι σκύλοι. Ο κόσμος του ήταν ασπρόμαυρος. Καλά, αυτό δεν το ξέρουμε, αλλά ναι, λοιπόν, αν θεωρήσουμε. Βγες ναι έξω και πες, ρε μαλάκα, τι διαστραμμένο μυαλό έχεις και το είπες. Ήθελα να κάνω ένα κόσμο με σκύλους, μαλάκα. Το κοινό στοιχείο ήταν τότε η κοινή βούληση, η θέληση. Ναι. Σε όλους. Εντάξει, σε όλους. Το οποίο το κατάλαβαμε μετά από συζήτηση, ξέρω. Ναι, μα εντάξει, ρε φίλε, τέτοιες ταινίες νομίζω ο σκοπός σου είναι να τις συζητήσεις. Ναι, εντάξει. Okay. Έχοντας ανάλυση και τις τρεις ιστορίες ξεχωριστά και ας πούμε πάρεις συνολικά την ταινία, πέρα από το θεματικό που το βρήκαμε και το αναλύσαμε όπως ήταν να το αναλύσουμε. Μουσική η ταινία έχει ένα θέμα αδιάφορο που περνάει εμένα. Έναν ελληνικό στίχο, ας πούμε. Ένα ελληνικό εκκλησιαστικό ήχο θα έλεγε κανείς. Να το πω στη κιθάρα. Ναι. Θα το έλεγες. Ναι. Θα το έλεγα τώρα που το λες εσύ. Σκηνοθετικά είναι αυτό που είπα πριν. Παίρνει την κάμερα να γυρνάει αυτό που θέλει να γυρίσει. Ναι. Έτσι. Είναι on point. Ναι. On point. Και όμορφο όμως, ρε φίλε. Ναι. Όμορφο. Όσο ας πούμε χλιαρά μου φάνηκαν αυτά, άλλο τόσο καλό ας πούμε μου φάνηκαν οι ερμηνείες. Ναι. Ναι. Οι ερμηνείες που είχαν όλοι. Όχι ότι ήταν τρομερά απαιτητική η ρόλη, αλλά ήταν. Πιστευτεί. Mm. Και όποτε αλλάζαν ας πούμε χαρακτήρα από πάλι, ιστορία ναι, σε ιστορία ήταν, ήταν άλλος άνθρωπος. Και κάτι καλό άλλο που έκανε που ήθελα να το πω στην αρχή το ξέχασα είναι ότι είναι ήδη χαρακτήρες μέσα σε μια κατάσταση την οποία εσύ τη μαθαίνεις όχι με τον χαρακτήρα. Mm. Είναι ήδη σε μια κατάσταση και από αυτά που βλέπεις που γίνονται έτσι καταλαβαίνεις εσύ τι κατάσταση. Yeah. Εντάξει. Okay. Φαίνεται ότι δεν είμαι πολύ ενθουσιασμένος και αυτό γιατί όντως δεν είμαι. Ναι, κοίτα, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι δεν φυγάμε και είπαμε μαλάκα τι ταινιάρα είδαμε. Οκ. Ναι. Εντάξει, οκ, βέβαια. Πιο πολύ θέματα για συζήτηση, ρε.
Αυτό είναι που σου λέω, ρε. Mm. Όταν θα κάνεις μια ταινία τέτοιας δομής, πρέπει όλες τις ταινίες, έστω θεματικά, κάτι να έχουν να πούνε. Ναι. Α, επίσης για τον τίτλο που είπαμε πριν. Sorry. Ναι. Kinds of kindness. Kinds of kindness σημαίνει πράξεις καλοσύνης. Ρε φίλε, ήδη καλοσύνης. Όλοι αυτοί οι αφεντάδες, ξέρω εγώ, κάνοντας αυτά τα πράγματα από εσένα. Σου φαίνονται περίεργα επειδή τα συγκρίνεις με τη δικιά σου κοινωνία κτλ. Είχαν καλό αποτέλεσμα στο μυαλό των ακολούθων τους. Αυτό λέω. Εντάξει. Γι' αυτό ήθελα να σου πω στην αρχή ότι αν θεωρήσουμε ότι έχει να κάνει με τη θρησκεία και ότι ας πούμε η θρησκεία θέτει κάποια άτομα, όπως είναι ο Νταφό στις δύο περιπτώσεις, ναι. Αυτός δύο. Θεωρείται από τον κόσμο ότι κάνει πράξη καλοσύνης. Βαθμολογίες, να σημειωθεί εδώ πέρα ότι όποιος είναι πίσω από την κάμερα θα πάρει τα αρχίδια. Εντάξει, θα τα ακούσουμε, απλά δεν υπολογίζονται στο μέσο όρο. Δεν υπολογίζονται στο μέσο όρο. Απλά το θέμα είναι ότι εγώ λέω για σένα και εσύ λες για μένα. Ναι, έτσι, έτσι θα πάει. Βαθμολογίες και κριτική θα ανεβεί στο Letterboxd, στα προφίλ θα τα εμφανίσω κάπου στην οθόνη να φαίνονται και έχουμε την ιδέα μήπως κάνουμε προφίλ στο Περξεύω γενικά. Ναι, και να βγαίνει ο μέσος όρος εκεί. Ωραία. Μάλλον θα γίνει. Θέλετε, δεν θέλετε. Για να μην βλέπω εγώ τα βιντεάκια μετά. Ωραία. Και να κρατάω ένα τέτοιο. Και επίσης. Πώς λέγεται αυτό. Τι. Να κρατάω ένα αρχείο. Λοιπόν. Πέτρα μολύβι, ψαλίδι χαρτί. Ποιος θα πει πρώτος. Όχι, ρε μαλάκα, απλά θα πεις εσύ. Μαντυρικά rap quiz. Λοιπόν. Τσεκάρετε και τα βίντεο μας. Θέλουμε να μας πείτε ταινίες που θέλετε να δούμε. Λοιπόν. Ναι, όχι, μην το πει, μην το πει, μην το πει, μην το πει. Φίλε μου που πρότεινε στον Dune, του έχω πρίξει τα αρχίδια να πάει να το δει. Και θα το δει. Τέλος. Να είσαι σίγουρος, θα μιλήσουμε για Dune. Ναι, ήδη κάνεις όμως ρε φίλε, το προειδεάζεις το πράγμα. Κάντε like, subscribe και ό,τι άλλο θέλετε. Σχόλια, πείτε μας. Σχόλια, ναι, ναι, όσοι το έχετε δει, πολύ θα ήθελα να δω αν έχει πάει κόσμος και το έχει δει το έργο και τι γνώμη υπάρχει, ξέρω για το έργο από. Και πόσοι συμφωνούν ή διαφωνούν με τη γνώμη μας. Και τη γνώμη τους. Ναι, ναι, και τη γνώμη τους. Αυτό δηλαδή. Μ' άρεσε αυτό που είχε γίνει στο Summer Solstice. Ναι, ναι, ναι. Γούσταρα που διάβαζα κάτι θεωρίες ακραίες. Που μπορεί να λένε μαλακές τα παιδιά, αλλά. Αρρωστάκια είστε μαλακές κι εσείς. Θες να μιλήσω εγώ πρώτος. Ναι, συνέχισε. Εσύ. Έχοντας πει όλα αυτά για την ταινία και έχοντας ακούσει ότι έχεις πει περί θρησκείας που το δεν είσαι ωραία και ξέροντας την αγαπημένη σου ταινία, δεν ξέρω αν έχει υποθεί, δεν θα υποθεί τώρα. Θέλω να πω 8, αλλά δεν θα το βάλεις ρε πούστη. 8, αλλά είναι πιο πιθανό να βάλεις 7. Λοιπόν. Τι να πω, 7 ή 8 για τον Παπαπλικό. 7. Όχι, ψέματα. Ρε φίλε, είναι στα νερά του το έργο. Νομίζω ότι του άρεσε. Ναι, του άρεσε. 7. 7, αλλά να ξέρεις ότι ήμουν πολύ κοντά στο 8. Είναι ένα δυνατό 7, έσπασαι. Ρε μαλάκα, στα 5 είχαμε πει. Εντάξει, πάρ' το 7, 3,5. 3,5 λες τα 5, ε. Ναι. Δυσκολευόμουν στο να βάλω 3 ή 3,5. Αν δεν κάνω λάθος, στο Αστακό είχα βάλει 3. Θεωρώ ότι είναι καλύτερο από τον Αστακό. Και εγώ δεν και το θα έχω με κράξει. Ναι, δεν έχω δει τον Αστακό. Θα με κράξει. Είναι καλύτερο έργο αυτό, ξέρεις γιατί. Γιατί είναι πιο πολύ έργο, νιώθω. Ναι, εντάξει, ρε, εντάξει, okay. Τέλος πάντων, μου άρεσε περισσότερο, αλλά θα βάλω πάλι 3 στα 5. 3 στα 5. Τα μαλάκα τα σκοτώνει τα έργα, ρε μαλάκα. Κοντά. Ναι, κοντά ήταν. Αλλά τα σκοτώνεις, ρε φίλε. Εντάξει, ρε μαλάκα, αυτή είναι η βαθμολογία μας. Βαθμολογώ, ρε φίλε. Τι τα να ακούω, κάνω. Τα ακούω, τα ακούω. Λοιπόν, πάμε για σένα. Που. Ρε φίλε, θεωρώ ότι θα βάλεις την ίδια βαθμολογία που σου είπα τώρα. 3 στα 5. 6 στα 10. Άντε να πήγαινες 6,5, αλλά πιστεύω θα βάλεις 3 στα 5. Το λες. Μπορεί να βάλεις και 2,5. Πες ένα νούμερο. Ρε φίλε, άκου. Το 5 στα 10 ακούγεται άσχημο. Το 2,5 στα 5 δεν ακούγεται άσχημο. Επειδή μιλάμε για πεντάδα, θα βάλεις 2,5. Ναι, ρε μαλάκα. Εγώ έχω expectation αυτές τις ταινίες και είναι το πιθικάκι που βλέπω αυτές τις ταινίες, όχι εγώ. Δεν μπορώ, είναι 5 στα 10. Ρε. Του λέω δεν ούτε ενθουσιάστηκα ούτε τίποτα. Ούτε θα σου πω ότι είναι μια κακιά ταινία. Έχω να σου πω και ωραία, έχω να σου πω και άσχημα. Ναι. Και θα κάτσω και να συζητήσω με αυτήν την ταινία. Δεν είναι να μου πεις μια ταινία του 1-2 αστέρια από να σου πει μαλάκα, δεν συζητάω καν. Άσε μας. Καταλαβες. Οπότε έχουμε 2,5 και 3. Δυσκολευόμαστε τώρα στο μέσο όρο. Ποιο είναι ο μέσο όρο. Ο μέσο όρο είναι 2,75. Θα πηγαίνει πάντα το μικρότερο σε αυτέ τι περιπτώσει. Το δέχομαι, το δέχομαι. Αλλά πε μα και εσύ, Μάγδα. Ναι. Εγώ θα έβαζα 3 στα 5. 3 στα 5, αγαπάμε λάνθιμο. Επειδή είναι ο λάνθιμο. Επειδή είναι ο λάνθιμο. Όχι. Δεν το δέχομαι. Είμαι φαν του λάνθιμου. Θα το πω. Εντάξει. Όχι, όχι. Μου αρέσουν αυτέ οι ταινίε, αυτό το παράδειγμα που βάζει μέσα. Μου αρέσει ότι με βάζει να σκεφτώ, να ερμηνεύσω, να αποσυμβολήσω. Μου αρέσει το πράγμα. Ωραία. Αποσυμβολήσω, μαλακά. Ωραία λέξη για κριτικές ταινιών. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να πηγαίνετε στο σινεμά, να υποστηρίζετε τοπικούς σινεμάδες και ανεξάρτητους καλλιτέχνες και δημιουργούς ταινιών.
και βλέπετε ωραίες ταινίες, να υποστηρίζετε και να σαπορτάρετε Περξεύω Channel. Και Περξεύω View και Music Quiz και τη νέα μας σειρά Emma Stone Contributions.